Πιστοποίηση για τον εμβολιασμό ενηλίκων έχουν πάρει χιλιάδες φαρμακοποιοί σε όλη τη χώρα μέσα από ένα πρόγραμμα που πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλα Σίση Ρακιτζή, μιλώντας στο Σέντερ, ανέφερε ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα μέχρι και τέλη Νοεμβρίου. Για ένα χειμώνα ακόμα, τα αντιγρυπτικά εμβόλια έχουν παραληφθεί από την χώρα μας. Βεβαίως, η ποσότητα η οποία έχει σαχθεί είναι περίπου το 50% των εμβολίων. Και περιμένουμε κάθε εβδομάδα μέχρι τέλος Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι παραλαβές, οι οποίες όπως έχουμε πει πολλές φορές, ενώ πρόπερσι ήταν 2 εκατομμύρια, πέρυσι ήταν 3.300 και φέτος καταφέραμε να φτάσουμε στα 4.200.000. Και βεβαίως ενημερωτικά να πούμε σε όλους τους Έλληνες ότι κατάφερε ο ΕΟΦ, ο ΙΦΕΤ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας να πάρουν περισσότερα εμβόλια από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτά είναι διαθέσιμα, θα είναι διαθέσιμα μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι όσοι πρέπει να εμβολιαστούν δεν θα μείνουν χωρίς εμβόλια της γρίπης που είναι για φέτος. Παίζει μεγάλο ρόλο προκειμένου να είναι εμβολιασμένοι από την γρίπη για να μην συμπέσουν τα συμπτώματα και γίνει επιπλοκή με τον κορονοϊό ή με οποιαδήποτε άλλη ιώση μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα μας πέρα από τα στελέχη του αντιγρυπτικού εμβολίου. Θα προτρέπαμε σαν Φαρμακευτικό Σύλλογος Καβάλας και εγώ προσωπικά να μην γυρνούν μόνο φαρμακείο-φαρμακείο αν υπάρχει εμβόλιο, αλλά να αφήνουν τη συνταγή στο φαρμακείο τους οι ασθενείς οι οποίοι θα είναι σε αναμονή των εμβολίων, προκειμένου να είναι σίγουροι και οι φαρμακοποιοί, οι συνάδελφοί μου, ότι έχουν μία λίστα εμβολίων. Θα μπουν οι προπαραγγελίες της επόμενης εβδομάδος, οπότε πρέπει να παραγγείλουμε εμείς σχεδόν τις συνταγές που έχουμε. 20-20, γιατί είναι κάτι που δεν χρησιμοποιείται την επόμενη χρονιά. Άρα και οι συνάδελφοι θα είναι πολύ πιο εύκολα να παραγγείλουν την ποσότητα των εμβολίων που έχουν τις συνταγές στα φαρμακεία τους. Γι' αυτό θερμή παράκληση θα έκανα και προσωπικά να αφήνουν τη συνταγή στο φαρμακείο τους, το λέω για άλλη μια φορά, προκειμένου να γίνουν σωστά οι προπαραγγελίες και να μην μείνει κανείς ανεμβολίαστος από τις ομάδες που έχουν βεβαίως ανάγκη εμβολιασμού. Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί για μία ακόμη φορά και στην χορήγηση αντιβιωτικών φαρμάκων. Ηλεκτρονική συνταγή για τα αντιβιωτικά φάρμακα πλην κάποιων εξαιρέσεων όπως είναι οι κτηνίατροι ή τα άτομα που δεν έχουν άμκα και ζουν στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ηλεκτρονική συνταγή για την παραλαβή των αντιβιωτικών από τα φαρμακεία. Συνεχίζει να υπάρχει ένα πρόβλημα, βεβαίως το έχουμε πει και στον Ιατρικό Σύλλογο και στον οδοντιατρικό που υπάρχουν και οδοντίατροι οι οποίοι ακόμα δεν χρησιμοποιούν το κομπιούτερ και βεβαίως στην ταχύτητα επάνω των εξωτερικών ιατρίων. Για άλλη μια φορά λέμε στους συναδέλφους υγειονομικούς του νοσοκομείου Καβάλας να μην φεύγει συνταγή χειρόγραφη στο απλό μπλοκ του νοσοκομείου που μέχρι τώρα ήταν και νόμιμο και ήταν η παραλαβή από το φαρμακείο του αντιβιωτικού. Τώρα, λόγω ταχύτητας που υπάρχει στο νοσοκομείο και πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς, δίνεται πάλι συνταγή χειρόγραφη. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν τους υγειονομικούς φίλους μας, γιατρούς νοσοκομιακούς, να δίνουν μόνο ηλεκτρονική συνταγή για να μην έχουμε την ταλαιπωρία του κόσμου. Γιατί πρέπει να ξανανεβούν, να ξαναγραφτεί η συνταγή και να ξανακατεβούν. Και όταν βεβαίως είναι διανυκτερεύον και εφημερεύον, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, θέλουμε όλοι οι ασθενείς μας και όλοι οι καβαλιάτες να ξέρουν ότι μόνο ηλεκτρονική συνταγή για την παραλαβή αντιβιωτικών από τα φαρμακεία.